Σας ζητάμε συγγνώμη για τα τεχνικά προβλήματα που αντιμετωπίσαμε με τον ήχο. Το σκορ έχει γίνει 11-14. Και τώρα ο Μάκης Νικολαίδης θα ισοφαρίσει με αυτό το σουτ τριών πόντων σε 14-14. Λούκας στον Κις. Καϊμακόγλου. Θα φτάσει μέχρι το τέλος της διαδρομής. Θα πετύχει ένα όμορφο lay-up. Προβάδισμα και πάλι για τους φιλοξενούμενους. 14-16. Γκριν. Είδε τον Κις λίγο χαλαρό στην άμυνα. Προσπάθησε να διεισδύσει, όμως οι βοήθειες του Αμαρουσίου λειτουργήσαν σωστά και απέτρεψαν αυτό το καλάθι από τον Τόριν Γκριν. Στη συνέχεια της φάσης υπάρχει σφύριγμα για φάουλ. Βλέπετε και πάλι στο replay τον Νικολαίδη να σταματάει με φάουλ τον Χόμαν προκειμένου να διακόψει τον προδιαγραφόμενο ευνηδιασμό του Αμαρουσίου. Πελεκάνος. Φάουλ του Νικολαίδη προσπαθώντας να κλείσει την εσωτερική στον Μιχάλη Πελεκάνο, ο οποίος ξεκίνησε με εκρηκτικό πρώτο βήμα και είχε προβάδισμα ώστε να φτάσει πρώτος στο καλάθι της ΑΕΚ. 3 λεπτά και 39 δευτερόλεπτα για το τέλος της πρώτης περίοδου. Ο Μινάς Γκέκος ετοιμάζει να βάλει στο παρκέ τον Μαρτίνας Μαζέικα στη θέση του Νικολαίδη. Μαζέικα ήταν και αυτός ένας από τους διακριθέντες στην πολύ σπουδαία νίκη της ΑΕΚ επί του Πανελληνίου. Ο Πελεκάνος θα ευστοχίσει στην πρώτη ελεύθερη βολή που κέρδισε. Θα ανεβάσει τη διαφορά στους 3, 14-17, δικαίωμα για μία ακόμα. Και τώρα 14-18 για το Μαρούσι. Γκριν. Θα βγει ο Μαζέικα από τα σκριν. Δεν θα καταφέρει όμως να πάρει την μπάλα. Αυτή θα φτάσει στα χέρια του Μακ. Τώρα ο Μαζέικα έχοντας την πλάτη του τον Πελεκάνο. Ο Λιθουανός προσπάθησε να εκμεταλλευτεί την δύναμή του και να πλησιάσει την ρακέτα του Αμαρουσίου. Το κέρδος ήταν το φάουλ από τον Μιχάλη Πελεκάνο. Ένα φάουλ το οποίο θα στείλει τον Μαζέικα στη γραμμή των 4,5 μέτρων. Το φάουλ από τον Πελεκάνο έγινε ακριβώς τη στιγμή που ο Μαζέικα ετοιμαζόταν να εκτελέσει, όταν ο παίκτης του Αμαρουσίου κατέβασε το αριστερό του χέρι. Μία βολή ακόμα για τον Μαρτίνας Μαζέικα. Τον 25χρονο Λιθουανό που προστέθηκε αργά στο ρόστερ της ΑΕΚ. Παρ' όλα αυτά δείχνει να προσαρμόστηκε άμεσα. Λούκας. Καϊμακόγλου σε ζώνη πλέον η ΑΕΚ. Ο Λούκας θα βρει το κενό στην ζώνη. Καλάθης για τρεις. Η μπάλα στο σίδερο, το rebound από τον Μακ, ο οποίος θα αναλάβει να κατεβάσει και την μπάλα για λογαριασμό της ΑΕΚ. Και τώρα θα δώσει στον Γκριν. Πλέον η γηπεδούχη σε οργανωμένη επίθεση. Ο Γκριν θα πάρει το σκριν από τον Φράνσις. Θα πάρει και την επιλογή για τρεις. Την κατάσταση θα την διορθώσει ο Λαμόν Μακ, ο οποίος είχε την καλύτερη θέση για να διεκδικήσει αυτό το επιθετικό rebound και να μειώσει σε 17-18. Κις. Καλάθης, Καϊμακόγλου. Το Μαρούσι προσπαθεί να μεταφέρει την μπάλα και στις δύο πλευρές του παρκέ προκειμένου να δημιουργήσει κίνηση στην άμυνα ζώνης της ΑΕΚ. 2 δευτερόλεπτα για το τέλος επίθεσης του Αμαρουσίου. Ο Κις έμεινε ξεμαρκάριστος και δεν άφησε την ευκαιρία να πάει χαμένη. 17-21. Γκριν. Μαζέικα. Καλινικίδης στον Μαζέικα, αυτός θέλει να διεισδύσει, θα κλειστεί καλά από τους παίκτες του Αμαρουσίου. Άψογη λειτουργία της άμυνας των φιλοξενούμενων σε αυτή τη φάση.
ανάγκασαν τους αντιπάλους τους να χάσουν την κατοχή εξαιτίας του χρονομέτρου των 24 δευτερολέπτων, αφού αυτό το απονενοημένο διάβημα του Green δεν έφτασε καν στη Στεφάνη για να ανανεώσει το 24 της ΑΕΚ. Κατοχή λοιπόν και πάλι για το Μαρούσι, 1-33 πριν από το τέλος της πρώτης περίοδου, ενώ στο παρκέ πέρασε ο Μαυροειδής για το Μαρούσι. Κις Καϊμακόγλου χαμηλά θα βγάλει στον καλάθι, η πάσα του όμως δεν ήταν καλή. Ο Κις ταλαιπωρεί τον Μαζέικα, θα πάρει το σκρίν από τον Μαυροειδή, θα εκμεταλλευτεί το μικρό χώρο που του δημιούργησε ο συμπαίκτης του και θα ανεβάσει τη διαφορά στους 7, 17-24. Μαζέικα, Καλινικίδης, Μακ, έχει στην πλάτη του τον Καϊμακόγλου, θα γυρίσει και θα πετύχει ένα πολύ όμορφο καλάθι, μειώνοντας σε 19-24, ένα προσωπικό καλάθι από τον Λαμόν Μακ. Έχουμε μπει στο τελευταίο λεπτό της πρώτης περίοδου, απομένουν 45 δευτερόλεπτα για να ολοκληρωθεί. Κις. Ο Κις έχει καθυστερήσει να πασάρει, απομένουν 3 δευτερόλεπτα για το Μαρούσι. Θα πάρει μια επιλογή από πολύ μακριά, περίπου από τα 7,5-8 μέτρα. Ο Μαυροειδής θα έρθει να μαζέψει το επιθετικό rebound, να προσθέσει 2 ακόμα πόντους στο λογαριασμό του Αμαρουσίου και να ανεβάσει τη διαφορά και πάλι στους 7, 19-26. Green. Άλλαξε το μαρκάρισμα του Αμαρουσίου στον Green, ανέλαβε πλέον ο Λούκας δράση. Μακ. Νέο σουτ για 3 από τον Λαμόν Μακ, ο οποίος θα κερδίσει το φάουλ. Φάουλ από τον Κώστα Καϊμακόγλου, σύμφωνα με την υπόδειξη του Λάζαρου Βορεάδη. Αυτό σημαίνει ότι ο Λαμόν Μακ έχει δικαίωμα για 3 ελεύθερες βολές. Ο Μακ, ο οποίος έχει φτάσει ήδη τους 7 πόντους. Πρώτο σκόρερ όμως του αγώνα μέχρι στιγμής είναι ο Μιχάλης Πελεκάνος με 9. Όπως με ενημερώνει η Τζούλια Κοφίτσα, ο Γιώργος Μπαρτζόκας δεν συμφώνησε απόλυτα με την υπόδειξη του Λάζαρου Βορεάδη να χρεώσει τον Καϊμακόγλου με φάουλ στην προσπάθεια του Μακ για 3 πόντους. Ο Μακ ευστόχησε στις 2 από τις 3 βολές, μείωσε στους 5 για την ΑΕΚ. 21-26, αυτό είναι το σκορ της πρώτης περίοδου. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό, επιστρέφουμε σε λίγο για την έναρξη της δεύτερης. Μετά τη συμπλήρωση των πρώτων 10 λεπτών του αγώνα, το Μαρούσι προηγείται με 26-21 της ΑΕΚ. Μια διαφορά.